Θέλω να σας καλησπερίσω. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που για τα μηνύματά τους. Πέρασα μια μικρή περιπέτεια, αλλά πάλι κοντά σας με πολλές ειδήσεις, ευχάριστα νέα. Και έχω τη χαρά δίπλα μου να έχω τον αγαπητό φίλο Νίκο Καϊδή, συγγραφέα λαογράφο. Καλησπέρα Νίκο. Και μέλος του Συλλόγου Επιρωτών. Καθώς και μια ευχάριστη έλλειψη για μένα, τον κύριο Λαδόπουλο Μιχάλη, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κοινωνών του 7ου Λυκείου Εστία της Νέας Σμύρνης. Καλησπέρα. Μαζί θα πούμε τα νέα της Νέας Σμύρνης, θα πούμε πολιτιστικά νέα, θα μιλήσουμε για τον πολιτισμό και τον εθελοντισμό και θέματα εκπαίδευσης. Συμβαίνουν πολλά ευχάριστα και ωραία γεγονότα από σήμερα και τις επόμενες μέρες στην πόλη μας. Θα πλέξουμε το κουβάρι. Ας ακούσουμε λίγο ένα τραγούδι από την Κρήτη και επανερχόμαστε. Αρχή και τέλος έχουνε, αγάπη μου εσένα. Άντε σαν αγάπη μου εσένα. Στην αμμογράφω σ' αγαπώ. Στην αμμογράφω σ' αγαπώ. Για πες μας λίγο, αφού είσαι το Πάσχα, ναι. Και παίζω με το χήμα. Σε ποια περιοχή στην Κρήτη? Σ' αγαπώ και παίζω με το χήμα. Ηράκλειο, Χανιά. Α, έκανε σε τουρ. Ναι. Έκανε σε ένα γύρο τη Κρήτη. Ναι, ναι, ναι. Α, πολύ ωραία. Ό,τι έχετε και στα ψηλόματα. Μάλιστα. Να κάνω εγώ μια ανακοίνωση. Έχουμε ανακοινώσουμε επειδή είμαστε και χορηγοί επικοινωνίας, το NSTV και η εφημερίδα μας ο Προφήτης, στην παράσταση που ξεκινάει στην Εστία της Νέας Σμύρνης από τη θεατρική ομάδα της Εστίας Νέας Σμύρνης, το Γυάλινο Ρόδο. Οι παραστάσεις ξεκινούν από 26 Απριλίου έως 11 Μαΐου, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 η ώρα, είσαι όπως ελεύθερη. Σας το προτείνουμε, είναι μια, από όσο έχουμε δει λίγο από τις πρόβες, μια πολύ ωραία παράσταση, αξίζει να την παρακολουθήσετε. Και ένα ακόμη γεγονός που γίνεται αυτή την ώρα στο Μουσείο Μπενάκη, υπάρχει έκθεση με θέμα ο πολιτισμός του Πόντου, στο πλαίσιο της έκθεσης «Εν Πόντο συμβολή στη μνήμη», επιστολικά δελτάρια από το 1800 έως το 1920. Πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Όσοι μπόρεσαν να παρευρεθούν ή βρίσκονται αυτή τη στιγμή, προλαβαίνουν κάποιοι να φτάσουν, αξίζει να παρακολουθήσουν. Το απόγευμα έγινε κατάθεση στεφάνων και εκδήλωση μπροστά στην πλατεία της Εστίας Νέας Σμύρνης με αφορμή τη γενοκτονία των Αρμενίων, και έχουν στηθεί τα περίπτερα όπως κάθε χρονιά στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, με συμμετοχή πολλών εκδοτικών οίκων αλλά και συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης μας. Αξίζει να κάνετε μια βόλτα, να θαυμάσετε τα περίπτερα και τα διάφορα εκθέματα καθώς και τα βιβλία, και να επισκεφτείτε τους συλλόγους, να γνωρίσετε τη δράση των συλλόγων. Δίπλα μας έχουμε και τον Νίκο να μας πει δύο λόγια και για το Σύλλογο Υπηρωτών. Αν με επιτρέπεις μια διακοπή. Βεβαίως. Να κάνετε μια βόλτα σε ένα σπίτι γενικότερα και στην πλατεία ειδικότερα. Θα έρθω σε αυτό.
Μου δίνεις πάσα, αλλά πρώτα να μας πει δύο λόγια Νίκος για το Σύλλογο Πιλωτών. Πρόσφατα έχει γίνει και μια εκδήλωση σχετικά με τα 100 χρόνια. Ναι, από την απελευθέρωση της Κύπρου το 1913, κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Όπως είπες φίλε Παναγιώτη, αυτές είναι οι μικρές πατρίδες πολιτιστικές που συνθέτουν αυτό το μοσαϊκό πλούτο που έχει να επιδείξει η πόλη μας. Πόντι, Μικρασιάτες, Λινοί, Κρητικοί, Υπηρώτες, Μυτιλινοί. Το ευχάριστο είναι φέτος ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα μαζί. Για όσους ξέρουν την πλατεία της Νέας Μήνης, θα είμαστε κοντά προς το τέλος της έκθεσης. Δεν θέλω να πω απέναντι από κάποιο καφέ και γίνει θεωρηθεί διαφήμιση. Γιατί δεν είσαι κοντά στο Λύκειο? Κοντά στο Λύκειο. Διαγωνίως από το σχολείο. Διαγωνίως από το σχολείο. Αυτό βεβαίως να το πούμε. Μου έδωσε μια πάσα, Μιχάλη, και θα πω ότι πρόσφατα στο τελευταίο φίλο της εφημερίδας, ο Προφήτης, γράψαμε με έναν συνεργάτη, το Δημήτρη τον Νικολούλια, ένα άρθρο σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά της Μήνης στη Νέα Σμύρνη, όπου κάνουμε μια αναφορά στα σημεία της πόλης που θα μπορούσε να γίνει μια πολιτιστική διαδρομή, και το μότο που καταλήγουμε είναι γνώρισε την πόλη σου. Mm-hmm. Και παραθέτοντας ότι αυτή η κίνηση και η μετακίνηση των συμπολιτών μας μέσα σε αυτά τα σημεία, σε διαφορετικά γωνιές της Νέας Μύρνης, θα δώσει μια όφηση και στην εμπορικότητα των καταστημάτων. Αλλά πέρα από αυτό περιμένουμε και προτάσεις από τους ίδιους, ακόμη και από εσάς τώρα που σας το αναφέρω, ιδέες, προτάσεις να γίνετε φορείς αυτής της ιδέας, να γνωρίσουμε την πόλη μας με όποιον τρόπο μπορεί να είναι αυτό. Εμείς απλώς καταγράψαμε κάποια σημεία, 9-10 σημεία, μπορεί να είναι και περισσότερα. Γνωρίζω την πόλη μου καταρχάς σημαίνει την περπατάω, έτσι. Την περπατάω. Σαφέστατα. Χωρίς να έχω κάτι στο μυαλό μου, απλώς κάνω μια βόλτα στην πόλη μου και βλέπω εμένα τι μου αρέσει από την πόλη μου. Εμείς απλώς δώσαμε μια σκιαγράφηση κάποιων σημείων ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Να το πράσινο και να πάω στο άλσος. Σαφέστατα, ναι. Ο άλλος μπορεί να θεωρήσει πολύ πιο μνημείο νεοσμυρνιώτικο την Αγία Φωτεινή και να πάει να κάνει γύρω από την Αγία Φωτεινή. Απλά. Μια μισή ώρα, ας πούμε. Επειδή έχω γεννηθεί και μεγαλώσει, είμαι 46 ετών, θεωρώ ότι κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα ή τα περνάμε ή είμαστε πάνω στην πλατεία, δεν δίνουμε τη σημασία. Έχει τύχει η τύμβος αυτή που είναι πάνω στην πλατεία, mm-hmm, να μην ξέρει κανείς τι σημαίνει. Έχει σκιαγραφείς πάνω ολόκληρη ιστορία. Έχει σταθεί κόσμος, ξένοι τουρίστες που φωτογραφίζανε και ρωτάγαν τι είναι. Mm-hmm. Και αν σταματάγαμε 5 άτομα διαφορετικής ηλικίας, δεν θα ξανά μας απαντήσουν. Μη ρωτήσει εμένα, θα εκτεθούν. Όχι. Απλά λέω ένα γεγονός. Λογικό είναι έτσι, Νίκο? Ναι, βέβαια. Πιστεύω όμως με την ανάδειξη που θα έχει το πάρκο εδώ στην πλατεία του Χρυσοστόμου, νομίζω αυτά θα αναρριχθούν. Είναι, εγώ αναφέρω, ας πούμε, έτσι που θυμάμαι γραμματικά, είναι το πρώτο εκκλησιάκι της Αγίας Παρασκευής, το οποίο έχει καταληφθεί και έχει κρούει τον κόμμα η αρχαιολογία και το τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας. Είναι τα αρχεία που έχουν βρεθεί κοντά στην πλατεία της Άνοιξης, οι δύο τάφοι. Είναι τα αρχεία τα οποία βρέθηκαν πίσω από τον Πανιόνιο στο εκκλησιάριο του Αγίου Θεοδόρους, το σημείο που υπάρχει άλλη χαρτογράφηση και σύντομα βρήκα από έναν συμπατριώτη μας το χάρτη πως ήταν παλιά, γιατί πρέπει να τα ξαναδείχνουν και στους νεότερους και σε νέους κατοίκους που ήρθαν στη Νέα Σμύρνη. Το σημείο που σταμάτησε ο Απόστολος Παύλος, το ξέρεις, Νίκο? Ναι, ναι. Γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει η παρέα. Και άλλα σημεία που είναι σημαντικά σαν αναφορά, γιατί θα μπορούσε να γίνει ένας περίπατος για τους μαθητές των σχολείων. Μια και είσαι είσαι πρόεδρος σε ένα σχολείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο Γονέων και Εκδημών, αξίζει να κάνω μνήμα.
θα μπορούσε να γίνει μια παρουσίαση σε, σε φορείς, γιατί δεν τα ξέρουν. Και ακόμη παρότριψη, περπατήστε την πόλη και γνωρίστε την. Σαφέστατα. Είτε πεζοί, είτε με τα ποδήλατα που έχει τη δυνατότητα και δίνει ο Δήμος, είτε ο καθένας όπως νομίζει. Αλλά εμείς απλώς δίνουμε το κίνητρο, το ερέθισμα για κάτι. Αυτό κάπως πρέπει να αναδειχθεί όμως. Είναι και ίσως και πιο κεντρικά, δηλαδή το να το πεις εσύ ως web ραδιοφωνικός παραγωγός ή εγώ ως σύλλογος γονέων. Σαφέστατα. Απλά, αν θέλεις, πρωτοστάτησα να δώσω την ιδέα. Αυτό έχουμε να το συνεχίσουμε, δηλαδή το θεωρούμε ένα κόνσεπτ που θα συνεχιστεί και κάποια στιγμή περιμένουμε να τελειώσουν οι εκλογές και μετά θα επανέλθουμε και έχουμε και άλλα πράγματα. Γιατί η Ένωση Συνταχτών έχει πολλά πράγματα να κάνει. Βεβαίως και στα νεότερα χρόνια συνεχίζεται η ιστορία, φίλε Παναγιώτη. Έχουμε τη μάχη Αναλάτου, έτσι, μια από τις σημαντικότερες του αγώνα, που έπεσαν και οι περισσότεροι συλλότες εδώ κοντά μας. Βέβαια, έχουμε την ιστορία, την περίοδο της κατοχής στο Φάρο, της Νέας Μύρνης, που δεν έχει αναδειχθεί. Δηλαδή υπάρχουν σημεία τα οποία δεν έχουμε ακουμπήσει, είτε ιστορικοί, πιο οι επιστήμονες. Εγώ απλώς κάνω μια αναφορά σαν πολίτης, αν θέλεις. Δεν είμαι ειδικός, πάντα το λέω από το μικρόφωνο, δεν είμαι ειδικός. Πάντα έρχονται άνθρωποι που αναλύουμε ένα θέμα, τσετυλίγουμε το κουβάρι αφέλης του πολιτισμού και της ιστορίας στα ήθη και έθιμα κάθε περιοχής και ίσως να γινόμαστε αφορμή κάποιοι να ψαχτούν περισσότερο. Και μακάρι. Από εκεί και πέρα, ευχής έργων είναι να αναδειχτεί, γιατί έχει, να το σιγά, πω κι αλλιώς, σιγά σιγά, δημιουργείται, αν θέλεις να το πω και λίγο πιο εμπορικά, πιο λαϊκά, δημιουργείται μια κίνηση στην πόλη, είτε από τους ίδιους τους πολίτες αυτής της πόλης, είτε αν πάρει σάρκα και οστά μαζί με το Δήμο και με άλλους φορείς, μπορεί για να προσελκύσουμε και κόσμο. Μια μορφή τουρισμός είναι και αυτό, όπως και αν το κάνει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αλλά θέλει βήμα-βήμα για να το φτάσει εκεί. Είναι μια πόλη που ξεκινάει από πολύ παλιά και φτάνει μέχρι σήμερα και μέσα στην ιστορία. Και είναι κρίμα να μην γίνεται, ας πω τη λέξη, εκμετάλλευση, με την καλή ή την κακή, είναι όπως θες πες το, αλλά πραγματικά έχουμε ένα πλούτο στα χέρια μας και δεν τον εκμεταλλευόμαστε. Και δεν χρειάζεται και ιδιαίτερο να βάλουμε το χέρι στη τσέπη. Με απλές κινήσεις. Μπορεί να κάνω και λάθος, βέβαια, δεν ξέρω. Καθόλου λάθος δεν κάνεις. Καθόλου λάθος. Θέλω να μας πεις τι πρόκειται να συμβεί στο 7ο Λύκειο. Κάτι ετοιμάζεται. Ετοιμάζουμε ομοδοσία. Έχουμε προγραμματίσει το άλλο Σάββατο 3 Μαΐου σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο, το ΓΝΑ, ναι, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, το ΓΝΑ Γιώργος Γεννηματάς. 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εθελοντική αιμοδοσία, στην οποία προφανώς εκτός από τους γονείς που τη διοργανώνουν είναι προσκεκλημένοι όποιοι θέλουν να προσφέρουν αυτά τα 5 λεπτά από τη ζωή τους με την προοπτική να χαρίσουν ζωή σε κάποιον άλλον που το έχει ανάγκη. Άρα, μπορείς και εσύ να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Φυσικά. 5 λεπτά, 10 από τον χρόνο σου. Ούτε 10. Επειδή είμαι αιμοδότης... Είμαι και εγώ, απλά το λέω χαριτολογώντας. Ναι. Και η ευκαιρία σου δίνεται την Κυριακή. Στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Στο 7ο Λύκειο. Στο 7ο Λύκειο. Από τις 9 το πρωί ως τις 1 το μεσημέρι. Εγώ καλώ και προσκαλώ τους φίλους ακροατές και τους συμπολίτες μας. Θα τους αναπούμε για άλλη φορά μέχρι το τέλος εκπομπής, να το θυμίσουμε. Γιατί... Και να πούμε και κάτι. Και αν θέλουν πληροφορίες, μπορούμε να δώσουμε κάποιο τηλέφωνο, κάποιο email, κάτι περισσότερο. Γιατί υπάρχουν και νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα θέλανε, αλλά δεν γνωρίζουν, αν είναι οι βασικές 10 ερωτήσεις. Από το θα πονέσω, θα πάθω κάτι, είναι εύκολο, μετά θα ζαλιστώ, είναι επικίνδυνο. Τι σημαίνει αιμοδοσία. Επειδή έχω γίνει ειδικός, αν με επιτρέπεις, είναι 2 λεπτά. Επίτηδες κάνω τις ερωτήσεις. Ναι, έχω γίνει ειδικός τον τελευταίο καιρό, γιατί από τότε που ξεκινήσαμε τη διοργάνωση, έχω διαβάσει και αν έχω διαβάσει φυλάδια αιμοδοτικά κτλ. Καταρχάς, θα πονέσω, δεν πρόκειται να πονέσει κανείς.
ενδεχομένως να πονάει περισσότερο το τσίπημα μιας σφίγγας μέλισσας το καλοκαίρι σε μια παραλία από ό,τι πονάει η βελόνα της αιμοδοσίας. Αυτό που θα υποστεί σε εισαγωγικά ο αιμοδότης είναι μια μέτρηση της πίεσής του και μια μέτρηση του αιματοκρίτου του από μια σταγόνα αίμα που θα πάρει από τη θηλή το λένε εδώ στο, ναι. Στο δάχτυλο. Και από εκεί και πέρα κάθεται, είναι γύρω στα 5 με 6 λεπτά, δεν νιώθει τίποτα, πίνει και την πορτοκαλάδα του μετά ωραία, του δίνουν και το σακουλάκι με τα αλμυρά του ωραία και πηγαίνει να συνεχίσει τη δουλειά του χωρίς ζαλάδες, χωρίς τίποτα. Μάλιστα. Εδώ να σας πω κάτι. Εντάξει, αυτό που πρέπει να ξέρει όλος ο κόσμος είναι ότι όποιος έχει χρόνιο νόσημα, χρόνιο λοιμώδες, μεταδοτικό κτλ. Είναι φύση και θέση μη αιμοδότης. Και από κάποια ηλικία. Ηλικίες δεν νομίζω μέχρι τα 60 πρέπει να είναι. Νομίζω μέχρι τα 60 χωρίς να είμαι 100% σίγουρος. Εδώ να πω και κάτι άλλο που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα και ίσως να το έχουμε δει στην τηλεόραση από ένα σποτάκι που παίζει, είναι ότι έχει δημιουργηθεί τράπεζα μυελού των οστών. Είναι από το Σύλλογο Ελπίδα. Το να καταγραφεί σαν εθελοντής είναι πανεύκολο, είναι με μία μπατονέτα σε 30 δευτερόλεπτα. Το λεγόμενο. Παίρνουμε ας πούμε το σιελό από το σάλιο και αυτό είναι. Αν όμως βρεθείς συμβατός, τότε πάλι έρχονται και σε ενοχλούν αν θέλεις να... Και έχουν αλλάξει και οι μέθοδοι. Έχει σχέση όμως. Η μέθοδοι έχουν... με αυτό. Όχι. Λέω κάτι άλλο σαν στο κομμάτι εθελοντισμός γενικότερα. Μια και αναφερόμαστε αιμοδοσία, αλλά και... Κοντά στην αιμοδοσία, κοντά στην αιμοδοσία. Μου έδωσε στην πάση, δεν μου πετάλει. Βέβαια. Το οποίο είναι η ίδια διαδικασία και ενδεχομένως να είναι και λίγο πιο εύκολη από την αιμοδοσία. Μπορεί να είναι λίγο περισσότερο χρονοβόρα, αλλά δεν χάνεις αίμα. Έτσι, δεν σου παίρνουν αίμα, γιατί υπάρχουν δύο... μία, πώς να το πούμε τώρα, ένα σωληνάκι που βγάζει το αίμα, το πηγαίνει σε ένα φίλτρο, παίρνει αιμοπετάλια και με το άλλο σωληνάκι δίπλα το επαναφέρει πάνω στον οργανισμό σου. Δηλαδή σου κάνει μια ανακύκλωση του αίματος παίρνοντας κάποια αιμοπετάλια. Αυτό μην το πεις σε αμφιλητές γιατί είναι σαν να τους το πάρεις. Ποιο τα αιμοπετάλια. Εντάξει, μερικές φορές ναι. Αυτό είναι αλλαγή αίματος σε άλλες περιπτώσεις αθλητισμού. Είναι εντάξει, προχωρημένο το πάρισμα αυτό. Άλλου είδους. Μάλιστα. Αυτό είναι σχετικό με την αιμοδοσία. Ο μυελός των οστών είναι άλλη περίπτωση. Είναι άλλη περίπτωση. Ναι, απλώς έκανα εγώ μια παρένθεση. Είναι πάρα πολύ εύκολη διάγνωση συμβατότητας και αν είσαι συμβατός, μπορείς να δώσεις μυελό των οστών και αυτό δεν είναι χρονοβόρο. Έχω την αίσθηση, χωρίς να θέλω να αποθαρρύνω κανένα, ότι είναι ίσως λίγο πιο επώδυνο. Υπάρχει μια πλέον πιο σύγχρονη μέθοδος. Υπάρχει η κλασική μέθοδος που ξέραμε και υπάρχει μια πιο σύγχρονη μέθοδος που είναι στο επίπεδο της αιμοδοσίας. Μάλιστα. Πολύ ωραία τότε. Δεν αποθαρρύνω κανέναν. Το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι. Πέρασε πολλά πάνω. Είμαι οπότε θα έχει νεότερο ο Νίκος να μας πει και περιμένουμε αγωνία. Θα επανέλθουμε ξανά. Βεβαίως. Συγγραφικό υλικό. Είχα μείνει πίσω εγώ και περιμένω ανακοινώσεις. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για το βήμα που μου έχεις δώσει και παλιότερα. Για το... Είναι βέβαια και χαρά μου. Πάει πάρα πολύ καλά. Οι νέοι μαθαίνουν την ένδοξη ιστορία του 1941 με το πρωτογενές υλικό, τα γράμματα που έστελνε ο Πεσόν Υπερπατρίδος Ευθύμιος Πασχίδης στην γυναίκα του. Εκπληκτικό βιβλίο. Τώρα θέλεις και την είδηση. Ναι. Κάτι κι εγώ λίγο. Το ψωμάκι και ο δημοσιογράφος. Ανήμερα της γιορτής μου με κάλεσαν οι πρώτοι μαθητές να με τιμήσουν του Λυκείου Ευηνοχωρίου. Μάλιστα. Πάνω από το Ευηνοχώρι υπάρχει μια σπουδαία αρχαία ελληνική πόλη, η Καλυδόνα. Αναφέρεται
και στον κατάλογο των πλοίων στην Ιλιάδα. Και βέβαια εκεί είναι πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την μυθολογία μας το κυνήγι του Καρυδόνιου Κάπρου, στο οποίο συμμετείχαν όλα τα παλικάρια της μυθολογίας μας, ο Ιάσονας, ο Οδυσσέας, ο Αμφιάραος, με επικεφαλής το Μελέαγρο και την Αταλάντη, που ήταν η ενσάρκωση της θεάς του κυνηγιού της Αρτέμιδας. Έγιναν πάρα πολλά θαύματα, θα λέγαμε, σημαντικά γεγονότα, όπως λέγει η μυθολογία μας. Και αυτό μου έδωσε το ερέθισμα, γιατί όλοι, ενώ όλοι οι καλλιτέχνες και παλιοί, και υπάρχει ένα παράσταση αυτή σε σαρκοφάγους στο Μουσείο Φούτζη, στην Φλωρεντία, στην Ελευσίνα εδώ, και νεότεροι ζωγράφοι έχουν απεικονίσει, έχουν εμπνευστεί, ο Ρούμπενς, δεν υπήρχε ένα κείμενο που να έχει αυτή την δραματοποιημένη, αυτή την, εμπερικλεί όλο την παράδοση. Μας έδωσε το ερώτημα, καθίσαμε, ψάξαμε, έτσι μελετήσαμε και εμείς πράγματα που δεν τα ξέραμε, και έρχεται στο φως σύντομα ένα έργο που θα περιγράφει αυτό το μύθο δραματικά της, του Αταλάντης και του Μελέαγρου, με ένα αρχαίο τρόπο, έτσι, το τραγικό μας, με σύγχρονες παρεμβάσεις. Με το καλό να το... Όταν λέτε αρχαίο τρόπο... ναι, στο στυλ των τραγικών ποιητών, όπως του Ευρυπίδη, του Σοφοκλή, με χωρικά, με επεισόδια. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αλλά θα υπάρχουν και... Έμετρο. Και... Ναι, έμετρο, έμετρο, έμετρο. Ήταν ένα ρέθισμα για μένα και... Δεν ξέρω, έτσι, μου βγήκε, πιστεύω. Καλά, θα δούμε. Έτσι, πιστεύω να έτσι το κοινό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται. Εγώ θα... Μου δίνεις πάσα να πω στο Μιχάλη, επειδή πάνω από 12 είναι τα έργα που, ναι, έχει, ναι, που έχεις γράψει, θα μπορούσε να κάνει κάλλιστα μια παρουσίαση στο σχολείο, γιατί απευθύνεται και σε νέους που έχουν και ένα κριτικό πνεύμα περισσότερο. Οπότε μπορείτε να βρείτε ένα κοινό τόπο. Πολύ ευχαρίστως. Επειδή και στο σχολείο κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Και ο κ. Κακαϊδής έχει και θεατρικά που έχει γράψει. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχετε και ομάδα θεατρική, νέοι, κάτι. Έχουμε μία ομάδα θεατρική η οποία είναι νεοσύστατη και η οποία δουλεύει πυρετοδός σε δύο έργα για την αποφύτηση, όπως τη λέμε εμείς. Μέσα προς τέλος Ιουνίου, στη γιορτή που θα γίνει για το τέλος σχολικής χρονιάς, θα παρουσιάσουμε αυτά τα δύο έργα των παιδιών, τα οποία είναι γραμμένα από τα παιδιά. Πολύ ωραίο. Έτσι, σκηνοθετημένα από τα παιδιά, γιατί στο ξεκίνημα της πόλης διεργασίας τους ρώτησα εγώ, θέλετε να βρούμε ένα θεατρολόγο να έρθει, να κάνει κτλ. Τα παιδιά απάντησαν όχι. Και έχουν αναλάβει, εκτός της συγγραφής του σενάριου, έχουν αναλάβει και τη σκηνοθεσία και μια-δυο ματιές που έχω ρίξει, επειδή, ας πούμε, είμαι ο ενήλικς υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας ως εκπρόσωπος του συλλόγου, ας πούμε. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, με την ευκαιρία για τα παιδιά, να πούμε, η πόλη μας έχει πολύ καλό δυναμικό. Έτσι, πρόσφατα, αυτό το διαπίστωσα η διεισόμαση, είχα κληθεί από την Ένωση Ελληνών Λογοτεχνών να βαθμολογήσω τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος Ελλάδα και Κύπρο, και σας πληροφορώ ότι το πρώτο έπαινο έτσι πήρε μαθητής από το σχολείο εδώ της Νεασμής, το Λιόντιο Λυκείο. Μπράβο. Και όχι μόνο στα γράμματα. Σολίστ Γιολιού είναι
μία μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου του Λυκείου μας. Σολίου Διολίου, η οποία είχε δώσει και πριν από περίπου ένα μήνα στο Μέγαρο Μουσικής σόλο. Είχε κάνει σόλο σε μια γενική παρουσίαση των νέων καλλιτεχνών, των νέων ταλέντων, ας πούμε. 16-17 η κοπελίτσα. Έπαιξε το κονσέρτο για βιολί του Μέντελσον και ανατρίχιασε τους πάντες πάντες. Μα είδες τώρα που με προκαλείτε με την καλή έννοια ότι έχει μια, και αυτό περίπου αναφέρω στο άρθρο, μια μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, η οποία όμως και έχει φυτώριο που συνεχίζει. Ναι, ακριβώς. Δεν είναι ότι κάποτε είχαμε και έχουμε μεγάλες προσωπικότητες που έχουν βγει και έχουν ζήσει και ζουν στη Νέα Σμύρνη, αλλά και το ευχάριστο είναι και τα νέα παιδιά, είτε είναι στη μουσική, είτε είναι στη λογοτεχνία, είτε είναι σε άλλες. Είναι το νερό, φαίνεται. Δεν ξέρω αν είναι το νερό κάτι, αλλά πραγματικά έχουμε βγάλει διακεκριμένα ονόματα σε αθλητές, καλλιτέχνες, μουσικούς, ζωγράφους, λογοτέχνες και τι να πρωτοποιήσω. Πολιτικούς, ναι, γιατί εντάξει. Ναι, ναι. Αν και δεν είναι στα φόρτα του τώρα η πολιτική, αλλά να το πούμε. Χωρίς να θέλουμε να φύτσουμε, ότι να πούμε επίσης ότι ο Νίκος είναι υποψήφιος εδώ, κατεβαίνει δημοτικό σύμβουλος. Να το πούμε γι' αυτό. Το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Δεν είναι πολιτικός αυτό. Αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει την πόλη, αγαπάει τα κοινά, αγαπάει την πόλη του και θέλει να βοηθήσει την πόλη του. Μακάρι όλη η πολιτική να ήταν στο επίπεδο του Νίκου. Και διάκονος του λαού. Ναι, θα έπρεπε. Να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι και αρχιχρόμαστε. Θεμά τον ερωτά με τα καλά που κάνει και πως κομπώνει και γερά τη φρόνεψη και σπάνει, πόσα δικά πόσα πρέπει τον άνθρωπο μπερδένει και από τον είχε για κρυφτή η σύντα σφάλμα μπαίνει, πόσα φετό πουλιο μορφή σαν έτσι στη μέση και μόνον όρο το κριτός η τσάρε της αρέσει. Πόσα φετό πουλιο μορφή σαν έτσι στη μέση και μόνον όρο το κριτός η τσάρε της αρέσει. Κορφή του ψιλορίθι, κορφή του ψιλορίθι. Για σούπα Δερμικρήτη, για σούπα Δερμικρήτη.
Αφού η Παντέρμη θάλασσα, αφού η Παντέρμη θάλασσα έχει και εκείνη άκρη. Έχει και εκείνη άκρη. Έχει και εκείνη άκρη και ξετελώς ο ουρανός θα έχει και η αγάπη. Λεμονιά μου, όσο βαθαίνει η θάλασσα, σκουραίνει και μαυρίζει. Άσες, σκουραίνει και μαυρίζει. Σκουραίνει και μαυρίζει κι όσο παλιώνει μια φιλιά και πια πολύ αξίζει. Για σε μη μου χαρακινά νερί ζημιό να κάτω θα βουλήσει. Χαρακινά νερί ζημιό να κάτω θα βουλήσει. Άντες κι άλλος να πει στη θάλασσα ή το πάτο θα απορρίσει. Λεμονιά μου, άμα θα αλλάξουν τα νερά του ποταμού ο πίσω. Άμα θα αλλάξουν τα νερά του ποταμού ο πίσω. Του ποταμού ο πίσω τότε μπορεί να σ' αρνηθώ κι αλλού να π' αγαπήσω. Τη μέρα κοπελιά μου, τη μέρα που σε γνώρισα, θα την έκαμω σκόλη. Άντες αυτές, θα την έκαμω σκόλη. Θα την έκαμω σκόλη, για δε θυμούμαι αγή χαρά. Και ξανά, επανερχόμαστε. Θα σας το αποκαλύψουμε. Ήπιαμε μια τσιγκουβιά, μην μας λένε ότι είμαστε και αφιλόξενοι. Ακούμε και λίγο τραγούδια και ρήμες από την Κρήτη. Μαντινάδες, επανερχόμαστε πιο ζωηροί. Τι ώρα και σε εντάξει. Τσιγκουβιές. Πένε θα πιούμε ένα ρακάκι. Ο ήλιος να προβάλλει. Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε τώρα ακόμα. Και σε ορεινά χωριά της Κρήτης, ας πούμε, που τηρούν παραδόσεις και γλωσσικές και πολιτιστικές, θα πιούμε ένα ρακάκι. Λεμονιά μου ή... Τι άλλο καλό ετοιμάζεις, Νίκο? Γιατί είσαι ανήσυχο πνεύματα, γι' αυτό το λέω. Θα κάνεις κάπου κάποια παρουσίαση ή κάτι σε έχουν καλέσει? Σίγουρα θα κάνουμε και τέτοια. Κάποιες προτάσεις ετοιμάζουμε για την δημοτική βιβλιοθήκη. Για πες, ναι, ναι. Πιστεύω να γίνει. Όχι βέβαια στο στυλ που υπάρχει της πανεστικής. Ότι στον κόσμο γεννηθεί, υπάρχει σιγά σιγά αποθένει. Ποιο είναι το πιθανό το κτίριο? Γιατί είναι δεν. Κάπου στο κύκλο του Πανιωνίου. Κοντά στο Πανιώνιο θα είναι. Έχω ακούσει, Νίκο, κάνε σαν ψηφιακή βιβλιοθήκη. Έχει ακουστεί. Είναι και αυτό, δηλαδή να κατεβάζουν τα παιδιά. Αλλά φάνηκε η φυσική μορφή. Με νέες εκδόσεις που θα βγαίνει ο συμπολίτης μας, θα πει να διαθέτει το ένα κλασάν και θα διαβάσει και θα κάνει τις κοινωνικές του συναναστροφές σε αυτό το στιγμή, το τεχνό κατά το ωφελή μου. Πρότασή μας είναι, και νομίζω θα συμφωνήσεις,
κάθε σύλλογος ή κάθε περιοχή να έχει μια μικρή προθήκη. Δηλαδή, επειδή ίσως έχει ακουστεί σαν βιβλιοθήκη μικρασιατικής κληρονομιάς, κάποιου που το άκουσα, έναν τίτλο μπορεί να βρεθεί ή όχι, εγώ θα πω ότι θα μπορούσε να έχει μια μικρή προθήκη που θα έχει σχέση με τη μικρασία ή ευρύτερα, μια προθήκη που θα έχει σχέση με την Ήπειρο, με την Κρήτη, αλλά και άλλες περιοχές. Ναι. Πέρα από το γενικό όπου θα είναι. Φίλε Παναγιώτη, να σου πω. Που κάλλιστα είναι οι σύλλογοι να προσφέρουν και κάποια κοιμήλια. Αυτή να τη έχει... στιγμή, επειδή οι σύλλογοι αντιμετωπίζουν λόγω της οικονομικής κρίσης τεράστια προβλήματα. Αυτό μας, ναι. Ήδη ένα σύλλογος, η κορυφαίοι κερκύριοι, δεν μπόρεσαν να τρέψουν. Μας έδωσαν τα επιπλά τους και σταμάτησαν. Κλείσανε. Κάνω μια πρόταση. Στο Δήμο υπάρχουν 5-6 ακίνητα. Να δοθεί ένα ακίνητο για να στεγαστούν όλοι οι σύλλογοι. Ήδη και από πλευράς μας το έχουμε καταγράψει αυτό. Και εκεί να μπουν και βιβλιοθήκες και κοιμήλια και όλα. Έτσι θα είναι μια προσφορά στον πολιτισμό. Αυτό το κάνω. Ήταν μάλλον, από ό,τι κατάλαβα δυστυχώς, από τους πλέον δραστήριους. Αυτό θα κάνω έκκληση και ελπίζω να μας ακούσουν. Όλοι οι αρχηγοί των παρατάξεων που είναι υποψήφοι σε αυτές τις εκλογές, ότι μην ξεχάσουν την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, την οποία θεματοφύλακες είναι οι σύλλογοι, και μην ξεχάσουν επίσης την προσπάθεια που κάνουν τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία με νύχια και με δόντια, από την προσπάθεια που κάνουν οι γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους κοντά για το εφαγωνίζεστε και για την ανάπτυξη της, του πνεύματος και τη ιδεώδη σας, το δούμε έτσι. Ακριβώς, άκουσα μια πάρα πολύ ωραία από τον Ατάκα, από τον καθηγητή μας στο Γάσπαρ, ότι οι ομάδες πρέπει να υπηρετούν την πόλη και όχι την πόλη της ομάδας. Πολύ ωραίο και πολύ σωστό. Και εκεί βεβαίως τον αεραστεχνισμό και τον εθελοντισμό θα πρέπει να τον στηρίξουμε, να τον ενισχύσουμε. Και τα σχολεία κάνουν πολύ προσπάθεια και θα ήθελα να μας πει και ο Μιχάλης. Φαντάζομαι ότι συμμετέχουν σε κάποια πρωταθλήματα. Έχετε κάποια συμμετοχή γενικότερα. Υπήρξε... ή παλιότερα. Υπάρχει πρωτάθλημα Αιγύπτιο, καλά. Εντάξει, ναι, κατάλαβα. Διαστροφή, ναι. Υπάρχει πρωτάθλημα σχολικό. Μπάσκετ τουλάχιστον που πήρε μέρος και το δικό μας σχολείο. Νομίζω όμως ότι φέτος είναι η τελευταία χρονιά, γιατί του χρόνου, επειδή εντάξει, η παιδεία είναι γνωστό ότι απομυζά τεράστια κεφάλαια από το κράτος, αυτό είναι λογικό να χτυπήσουμε πρώτα αυτά που έχουν σχέση με την παιδεία, όχι άλλα πράγματα, εξοπλισμούς κλπ. Είναι λογικό να χτυπήσουμε την παιδεία. Από εκεί και πέρα το κάθε σχολείο προσπαθεί να αναδείξει κάποια πράγματα όπως ομάδες ρητορικής. Μέχρι πέρσι υπήρχε πανελλήνιο πρωτάθλημα ρητορικής. Αγώνες λόγου. Αγώνες λόγου, ακριβώς, όπως το είπα, ακριβώς. Αγώνες λόγου. Φέτος δεν έχει. Λόγω της οικονομικής κρίσης. Πέρσι υπήρχε και μια πάλι έτσι από το Υπουργείο Ενεργειακές Γειτονιές, που σε έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας, και επειδή πρέπει να πενέσω το σπίτι μου, η ομάδα του σχολείου μας αναδείχθηκε πρώτη στην Ευρώπη από εξοικονόμηση ενέργειας. Υπάρχει ο έμπαινος αυτό το βραβείο το πανευρωπαϊκό, υπάρχει στο σχολείο. Και να κλείνουμε τα φώτα. Ναι, ακριβώς. Τα φώτα στο διάλειμμα. Επειδή λόγω και της θέσης μου στο σύλλογο, ας πούμε, πηγαίνω πολύ συχνά στο σχολείο, τους κυνηγάμε από πίσω. Τους κυνηγάνε μάλλον, γιατί εγώ δεν μπορώ, δεν έχω αρμοδιότητα να κυνηγήσω από πίσω. Για συνεργά τα φώτα τα λόγια. Ναι. Και φαντάζομαι και όλα τα υπόλοιπα σχολεία έχουν τέτοιες αθλητικές, πολιτιστικές. Ένα άλλο που συμβαίνει είναι το πρωτάθλημα σκάκι.
που γίνεται στα σχολεία. Ναι. Με μεγάλη συμμετοχή και με διακρίσεις. Και αυτό είναι συνδυασμός αθλητικού και πολιτιστικού. Γιατί το μπάσκετ, ας πούμε, μπορείς να το πεις λίγο πιο άγριο άθλημα. Εντάξει, ας πούμε, δεν είναι πολιτιστικό τόσο πολύ γεγονός ένα παιχνίδι μπάσκετ. Το σκάκι όμως είναι καθαρά. Ναι. Εκτός από ένα αθλητικό, είναι και πνευματικό. Βέβαια, τώρα, επειδή τα ξέρω λίγο και από μέσα, δεν υπάρχει άθλημα που να μην είναι πνευματικό. Δηλαδή, πολύ δύσκολα το μπάσκετ να μην είναι πνευματικό άθλημα, το ποδόσφαιρο να μην είναι πνευματικό άθλημα, γιατί θέλει να σκέφτεσαι για να παίρνεις. Ακριβώς, ακριβώς, υγιές, ακριβώς, ακριβώς. Εγώ πριν χρόνια είχα μια τρελή ιδέα να γεμίσουμε τραπέζια με σκάκι, αναζητώντας τα πάλι πριν χρόνια, μιλάω για το 2008 που ίσως τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα, με χορηγούς από μεγάλες εταιρείες παιχνιδιών, δεν θα ονοματίσω για να γίνει διαφήμιση, είτε και από άλλες εταιρείες που θα γινόταν πραγματικά ένα ημερήσιο τουρνουά και θα βρίσκαμε και εταιρείες που να μας βροσίσουν κιόλας. Αλλά όταν το έλεγα, δηλαδή έλεγα μέχρι σκάκι και τάβλη και κάποιοι στην πόλη γελάγανε, αλλά δεν πειράζει, ο καιρός είναι μπροστά. Κάτι... Παλιά θυμάμαι, ως πιτσιρικάς ακόμη πήγαινα στην εστία και παρακολουθούσα πρωταθλήματα σκακιού. Χωρίς να είμαι ειδήμων στο σκάκι, το αντίθετο, θα έλεγα ότι αν εξαιρέσεις τις δύο πρώτες τρεις κινήσεις που κουνάς λίγο τα πιόνια, μετά με τρώνε χάμε, τελείωσε. Αλλά μου άρεσε η όλη διαδικασία του να βλέπεις έναν άνθρωπο να κάθεται με τις ώρες σκυμμένος πάνω από μια σκακέρα και να μελετάει τις επόμενες κινήσεις του, όλο αυτό το πράγμα. Και παλιότερα διοργάνωνε εστία τέτοια πρωταθλήματα. Είχε λες και εστία. Ναι, 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 μιλάμε για δεκαετία, αν να προδώσουμε για τα χρόνια μας, 70, κάπου εκεί. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Βεβαίως. Ότι την Κυριακή 27 Απριλίου στις 5 η ώρα στην αίθουσα διαλέξεων του Ευγενείου Ιβρήματος στη Λεωφόρο Συγκρού 387 κοντά στο Παλιό Φάλιρο, στα όρια Νέα Ζήνης Παλιού Φαλήρου, ο Επιστημονικός Όμιλος Νέων Πολιτικών Επιστημόνων και ο Δήμος της Νέας Σμύρνης συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Σπάμε το τείχος της νεανικής ανεργίας» σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Αυτοδιοίκησης. Στην ημερίδα θα χαιρετήσουν, εκτός από τον Δήμαρχο, μέλη της Επιστημονικού Ομίλου Νέων Πολιτικών Επιστημόνων και άλλες προσωπικότητες. Χορηγία επικοινωνίας, εκτός από άλλους, είναι και το NSTD. Μπράβο σας που χορηγείτε επικοινωνιακά τέτοιου είδους δραστηριότητες, γιατί είναι... Προσπαθούμε να είμαστε παντού, δίνει το βήμα σε όλο τον κόσμο, πολύ περισσότερο στους νέους. Έχουμε εδώ που κάθεστε... Στον εθελοντισμό και στον πολιτισμό. Ακριβώς. Είναι από τις πρώτες εκπομπές που είχα κάνει μια προσφορά αθλητισμός, εθελοντισμός και είχα δίπλα μου τον κόουτς σήμερα που είναι προπονητής στην ομάδα baseball του Παναθηναϊκού, παλιότερα ήταν σε άλλη ομάδα, και δίπλα μου ήταν και ο διευθυντής του χωριού Σος Βάρης. Έχουμε έτσι ανακαλέσει τα Χριστούγεννα τα παιδάκια από το χωριό Σος και κάνουμε μια εκδήλωση το NSTV και το Radio String. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στους νέους, στα παιδιά. Είναι μια, και μια προσωπική ευαισθησία που έχω προς αυτή την κατεύθυνση. Τσάλου, γι' αυτό και το βήμα είναι σήμερα εδώ, για να αναδείξουμε πάλι ότι ο εθελοντισμός, να μας ξαναπεί στην Κυριακή τι θα συμβεί. Καταρχάς, οι νέοι είναι το μέλλον. Αν δεν ασχοληθείς με τους νέους, αλλά να ασχοληθείς σοβαρά με τους νέους και με τα παιδιά, τα οποία δεν είναι καθόλου παιδιά όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Όχι. Και δύσκολα κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Ναι, έτσι ακριβώς. Καταρχάς, σε γεμίζουν ζωή. Λίγο να ασχοληθείς με μια ομάδα ανθρώπων ηλικίας 16-18 ετών, φεύγοντας από αυτή την ασχολία σου, την ανασχόλησή σου, νιώθεις ότι έχεις κάνει αυτό που λέγαμε πριν, το τοπάρισμα, αλλαγή αίματος.
Δηλαδή νιώθεις ότι έχεις αναζωογονηθεί, ότι έχεις πάει και έχεις κερδίσει τέλος πάντων, χωρίς έτσι πολλά λόγια. Αυτή η φρεσκάδα, θα το πω γιατί πρέπει να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, λέει, επειδή προέρχομαι από ένα σύλλογο έτσι με ιστορία, η Ένωση Ποντίων Νέας Μήνης, υπάρχει το τελευταίο χρόνο μια μεγάλη ανανέωση γενικότερα σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα τμήματα, οριζόντια και κάθετα, και είναι η ιδιαίτερη χαρά, διότι παλέψαμε για αυτό το πράγμα να ανοιχτεί ο σύλλογος πάρα πολύ. Το τελευταίο το είδα την Τρίτη που έγινε μια έτσι μικρή εκδήλωση για τους νέους και έγινε σε αυτή τη φρεσκάδα. Έφυγα, μου φύγαν οι πόνοι, μου φύγαν τα πάντα. Σου είπα, τα έχουμε λίρες, τα κότσα διαφτά. Πάρα πολύ, και... ναι, το είπα, πάρα το πολύ. Φαντάσου. Πολύ περισσότερο το έχω δει στο Σύλλογο Κριτών που έχουν αψηφθεί τα τμήματα των παιδιών, και θέλω να τονίσω των παιδιών, αφήσω τους νέους, και το είδα στον ετήσιο χορό τους, τόσα πολλά παιδιά που δεν κατεβαίναν από την πίστα και το ζούσανε πραγματικά. Το καταχάρηκα, συγχαρητήρια στους συλλόγους, όπως και στο Σύλλογο Πυρωτών που τα τελευταία δύο χρόνια έχει δημιουργήσει ομάδες νέων και παιδιών και προχωράνε. Είναι αυτό το ευχάριστο, δηλαδή ότι υπάρχει συνέχεια στους συλλόγους, και ο Νίκος το ξέρει και το έχει ζήσει τα τελευταία δύο χρόνια με τα περίπτερα, πόσο έρχονται και προσεγγίζουν νέοι και ρωτάνε. Έτσι δεν είναι, τα παιδιά και την νεολαία. Ακριβώς. Επειδή ήσουν στα περίπτερα και είσαι στα περίπτερα, το έχει βιώσει αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο από όλα. Το ότι έρχονται νέοι και ρωτάνε να μάθουν, και για μένα αυτή η εκπομπή είναι ψυχοθεραπεία, και όταν κάποιοι γίνουμε η αφορμή να ψαχτούν, και το έχουμε ξαναπεί με τον Νίκο παρέα, είτε ένας νέος είτε μια νέα, για την ιστορία, τον πολιτισμό αυτής της χώρας και την ιδιαίτερη πατρίδα τους, γιατί έχουμε κάνει οδηπορικά σε διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα, είναι η ανταμοιβή για μένα προσωπικά και την εκπομπή. Έχουν περάσει από εδώ και θα περάσουν σύλλογοι από διαφορετικά μέρη. Η πρώτη τελευταία εκπομπή ήταν για την Ηρακλιά, τις Μικρές Κυκλάδες. Μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Ένα οδηπορικό στις Μικρές Κυκλάδες που είναι λίγο αδικημένες, αλλά με μεγάλη ομορφιά. Σε λίγες μέρες θα κάνουμε ένα οδηπορικό για την Πάτμο. Και αργότερα για τη Ρούμελη. Για να πάμε και λίγο πιο προς τα πάνω. Και πιο έτσι πυρωτικά, γιατί μέχρι στιγμής ακούω να είσαι μέσα στη θάλασσα, αν πας αξιδεύει. Ίσως να στέει άφελά μου, έχω πάει στα άκρα της χώρας, όντας οι ρίζες επειδή κρατάνε... Λόγω παραλίου της Μικράς Ασίας. Άφελά μου, δηλαδή κάποιος μου το παιδί, το κάνεις συνειδητά ή ασυνείδητα. Ναι. Και όταν μου το παιδί, συνειδητοποίησα λίγο, έχεις δίκιο, αλλά δεν ήταν, το είχα σκεφτεί. Κάνουμε μια ωραία παρουσίαση εδώ, μια ωραία βραδιά για την Ήβρο και την Τένεθο. Έχουμε κάνει για την Ίσυρο, Ζάκυνθο, για το θάλασσα. Γαλαξίδι. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι, μόνο θάλασσα να εκτιμήσεις. Έχουμε κάνει για το Γαλαξίδι, ορίστε. Για την Ήπειρο καταρχήν. Έχω κάνει για τη Δράμα. Κάποια η Δράμα στην Νέα Σμύρνη. Θα καλέσουμε και την κυρά της Κουτάρας, έτσι όπως έχουμε από τη Χυμάρα αυτή. Κυρά της Ρο, έτσι, νότια, στο άλλο άκρο έχουμε την κυρά της Κουτάρας, την Ερμιόνη Πρίκου, την Γερόμητησα, που κράτησε στα χρόνια του Χότζα 6 τάφους Ελλήνων στρατιωτών που είχαν θέσει στο προκεκορημένο φυλάκιο του ελληνισμού απέναντι στην καπιταλίστη με αποσυμφόρηση, και είχε φυτέψει δέντρα επάνω για να μην τις οδοπήσουν οι Ιαπανοί. Και τώρα τους έχει αναδείξει ότι έχει πάρει και σταυρούς επάνω και είναι επίσκεψη. Πολύ ενδιαφέρουσα. Άλλες δραστηριότητες... με την Ελλάδα. Βέβαια. Άλλες δράσεις, δραστηριότητες πέρα από την κλασική ύλη που έχει το σχολείο, οι μαθητές, έχει το σχολείο η παλιότερα ή τώρα, είχε ή έχει. Σου είπα, ομάδα ρητορικής, η οποία στην πρώτη τη συμμετοχή σε πανελλήνιο διαγωνισμό έφτασε τελική φάση, κατέλαβε την 8η θέση. Ενεργειακές γειτονιές, πρώτη στην Ευρώπη.
είχαμε και εξακολουθούμε με λιγότερο βέβαια ένταση να έχουμε τις Κυριακές στο λεγόμενο ανοιχτό πολυτεχνείο, που υπήρχαν γονείς οι οποίοι έδιναν στον κόσμο, και σε γονείς και σε παιδιά δηλαδή, κάτι από την τέχνη τους. Για παράδειγμα, είχαν έρθει γονείς αρμενοπούλας μαθήτρες του σχολείου που έμαθαν τον κόσμο να φτιάχνει 2-3 αρμένικες συνταγές, εινοποιία, διάφορα τέτοια πράγματα. Φέτος, για παράδειγμα, πριν από 2-3 Κυριακές, είχε έρθει μία δερματολόγος και μίλησε σε παιδιά και σε γονείς για παθήσεις του δέρματος, και μιλάμε για, δηλαδή, όχι να αφού, όπως το λένε, το μελάνωμα, σεξουαλικά μεταδεδόμενες παθήσεις, γενικά παθήσεις του δέρματος, και τι πρέπει να κάνει κάποιος για να αποφύγει τη συγκεκριμένη πάθηση. Κάτι το οποίο προφανώς είναι πολύ χρήσιμο στα παιδιά, διότι τώρα πλησιάζει και το καλοκαίρι, η 16χρονη και η 17χρονη πιτσιρίκα θα πάει να σιγοψηθεί από τη μια και από την άλλη στον ήλιο για να γίνει μαύρη μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό είναι καταστροφικό για το δέρμα της. Αυτό μας το εξήγησε η κυρία δερματολόγος που ήρθε. Γέμισε η αίθουσά μας. Τι άλλο, καλά η αιμοδοσία μας. Κάνα γλεντάκι, κάνετε τίποτε οι γονείς, έχετε, πότε έχετε κάνει μια φορά το χρόνο, τίποτε. Γλεντάκια πρόκρισης κάνουμε. Μέσα καμιά προβολή ταινίας, τίποτε. Τις Κυριακές, μετά το τέλος της, επειδή τη ρητορική ομάδα εμείς τη δουλεύαμε, εμείς τέλος πάντων, όσοι τη δουλεύαν, τη δουλεύαν Κυριακή. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω ρητορική ομάδα, τη δουλεύει φιλόλογος, εγώ δεν είμαι καθηγητής. Μετά τη ρητορική ομάδα, Κυριακή παρακυριακή, έχουμε προβολή ταινιών από, τι να σου πω τώρα έτσι για να πιάσουμε, από Ταρκόφσκι μέχρι Βέγκου. Μάλιστα. Και μας είπες ότι φέτος για πρώτη φορά είχε θεατρική ομάδα. Θεατρική ομάδα, επαναλαμβάνω, παίζει δύο έργα. Ένα, τα παιδιά το έχουν πει δράμα, αλλά δεν είναι δράμα, είναι ένα κοινωνικό, είναι, δεν το λέω, έρθει να το δείτε. Και μια κωμωδία. Να μας καλέσετε να έρθουμε. Φυσικά θα σας καλέσουμε. Εξυπακούεται το θεάμα, ορίστε. Ωραία, τώρα σας απευθύνουμε πρόσκληση να έρθετε στην, να μας βιντεοσκοπήσετε, να θέλετε, να το προβάλλετε και στο, με μεγάλη μας χαρά. Έτσι. Μία πιο έτσι κωμική, πιο εύθυμη, και μία πιο σοβαρή, πιο έτσι προβληματιστική ταινία. Θεατρική παράσταση. Θα υπάρχει και χορευτικό στην αποφύτηση. Είχαμε κάνει και πάλι τα παιδιά είχαν κάνει και τα Χριστούγεννα κάτι ανάλογο, πάλι μόνα τους. Έχουμε δημιουργήσει χορευτική ομάδα, κάτι. Ναι, ας το πούμε και έτσι. Υπάρχουν κάποια παιδιά τέλος πάντων που ασχολούνται με το χορό, και υπάρχει και μια απόφυτος περσινή προπέρσινη μαθήτρια του σχολείου, που τώρα είναι φοιτήτρια η κοπέλα, αλλά δεν κόβονται οι ρίζες, ούτε οι δεσμοί. Έρχεται κάθε Κυριακή, μαζεύει τις κοπέλες οι οποίες εξακολουθούν να ενδιαφέρονται μάλλον για το χορό. Αυτή εξακολουθεί να είναι δίπλα στο σχολείο και κάνει η κοπέλα αυτό το πράγμα. Γιατί μπορούμε να προτείνουμε εμείς που είμαστε των συλλόγων να σας έρθουμε να χορέσουμε για τα παιδιά. Σου είπα, έχουμε τις κυριακάτικες δράσεις μας. Πλέον, στο τέλος της λύσης των μαθημάτων μπορεί να έρθει ένα χορευτικό από κάποιο σύλλογο και να... Έτσι. Για να φτιάξουμε και κάτι εθελοντικά, πίτα, κανένα τσίπουρο. Εμείς ρίχνουμε ιδέες εδώ στο τραπέζι. Όλοι μαζί. Πάντα ανοιχτοί στο τσίπουρο. Αντιμετωπίσουμε. Στο τσίπουρο είμαστε πάντα ανοιχτοί, αν το ξέρετε. Αλλά εντάξει, τώρα ούτως ή άλλως έχουν μείνει 10 μέρες περίπου μετά το άνοιγμα των σχολείων για να ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά. Να είστε σίγουροι ότι από τη στιγμή που δεσμευτήκατε γονέα και on camera. Περιμένουμε και ένα μικρό κειμενάκι να μας στείλετε. Φυσικά, τα πάντα. Με μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, να επαναλάβουμε. Βέβαια, να επαναλάβουμε τι θα συμβεί την Κυριακή. Το πιο άμεσο, Σάββατο. Σάββατο. 3 Μαΐου, 9 με 1, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, στο αίθουσα του σχολείου μας, εθελοντική αιμοδοσία, τη διοργανώνει... Όπα.
Το Σάββατο 3 Μαΐου. Ναι, όχι μεθαύριο. Α, γόνιμψα μεθαύριο. Όχι μεθαύριο, όχι μεθαύριο. Άρα να δώσω Σάββατο 3 Μαΐου. Σάββατο 3 Μαΐου, στο χώρο του σχολείου μας, σε αίθουσα του σχολείου μας, από τις 9 το μεσημέρι, από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, σε συνεργασία και προφανώς με την επιστημονική κάλυψη και ευθύνη και εποπτεία του Γεώργιου Γεννηματάς. Οι καθηγητές προφανώς και είναι στο πλευρό μας για να μας ανοίξουν το σχολείο. Εθελοντική αιμοδοσία, όσοι πιστοί προσέλθετε, τώρα να το ελαφρύνω λίγο. Ό,τι θέλεις. Τόσα χρόνια μας ρωφάνε το αίμα οι άσχετοι. Ας το δώσουμε και σε κάτι που θα πιάσει τόπο, έτσι. Ας το δώσουμε από μόνοι μας για σε κάτι που θα πολύ πιάσει. Πολύ καλά το λες, ναι. Αυτό, αυτό. Πολύ ωραία. Εμείς με τον Νίκο να προσκαλέσουμε το σύλλογό σας και τα παιδιά να έρθουν στην πλατεία, να γνωρίσουν τους συλλόγους. Στις μικρές πατρίδες. Όλους τους συλλόγους, να μάθουν τη δράση των συλλόγων και την ιστορία που συνεχίζουν και να κάνουν να περπατήσουν στην πλατεία, όπως άλλες φορές, αλλά τώρα θα έχει μεγαλύτερη σημασία. Είναι ανοιχτή πρόσκληση, θα είναι 10 μέρες από αύριο, θα είναι οι σύλλογοι θα ξεκινήσουν τα περίπτερα, σήμερα δοθήκαν στους συλλόγους, θα είναι περίπου για 10 μέρες. Μόνο. Ναι, περίπου τόσο είναι. Συνήθως είναι περισσότερο. Θα πεις τώρα έχω δει και εκλογές και πρέπει να... Είναι οι ημερομηνίες, ναι. Ναι. Και αξίζει, είναι μια βόλτα. Και σταματήσουν στα περίπτερα στους συλλόγους, έχει μεγάλη σημασία. Δίνει και ένα θάρρος και ένα κίνητρο στους συλλόγους να προσπαθούν να συνεχίσουν και μόνο η παρουσία των νέων. Βέβαια, όταν βλέπεις ένα νέο παιδί αυτές τις ηλικίες 15, 16, 17, 18 χρονών να σε πλησιάζει, να ενδιαφέρεται κτλ. Σε τσιγκλάει και εσένα για να δουλέψεις περισσότερο. Και επειδή είμαι φίλος με όλους τους συλλόγους, μπορώ να το πω αυτό μετά από χρόνια, οι σύλλογοι δεν κάνουν μόνο χορό, δεν κάνουν μόνο μουσική, επιτελούν και κοινωνική προσφορά στις μέρες μας. Στην πόλη. Mm-hmm. Με αρκετές δράσεις. Κοινωνικό παντοπολείο. Με αρκετές δράσεις. Και μαζί, σύλλογοι και ο καθένας ξεχωριστά, ας πούμε. Σας προσκαλούμε, περιμένουμε να σας δούμε. Στην παρουσία τους, όλοι αυτοί οι σύλλογοι ανεβάζουν το επίπεδο ζωής στην πόλη και προσφέρουν στη ζωή της πόλης, όπως και να το κάνουν. Γενικά με την παρουσία τους και με τις δράσεις τους. Και γιατί το υποτιμούμε, ο χορός είναι μια πάρα πολύ είναι μια απάντηση κάπου σε κάποιο άτομο στην πόλη που είχε πει ότι είναι μόνο χορή και... Διαφωνώ. Ο χορός είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση, ιδίως σε αυτή την εποχή της γενικής κατάθλιψης, το να πας να χορέψεις κριτικά, επιρώτικα, ακόμα και ζεμπέκικα και τσιφτετέλια, είναι μια διέξοδος. Αυτός που το προσφέρει, προσφέρει κοινωνικό έργο, τέλος. Συμφωνώ, γιατί εκεί που κάθεστε ήταν τα παιδιά που δημιουργήσανε τον χορευτικό όμιλο Αιωλίδα, με πολύ ζέση και αγάπη για το χορό, που ο χορός είναι ένας άλλος τρόπος έκφρασης, ένας άλλος τρόπος κοινωνικοποίησης των ατόμων και των νέων και όχι μόνο. Είχαμε κάνει ολόκληρη ανάλυση και με κίνητρο το χορό και την αγάπη τους και για τους συνανθρώπους τους και με άλλες δράσεις που ετοιμάζουν, είχαμε καταλήξει σε αυτό που είπες και εσύ πριν, ότι είναι και ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας. Ακριβώς. Και το βλέπω και μέσα στους συλλόγους, που θα πω μια εικόνα και κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Στο Σύλλογο Κριτών κάθε Σάββατο έχουν πρώτα τα μικρά παιδάκια το χορευτικό, μετά κάθονται στη γωνία, ζωγραφίζουν, παίζουν και χορεύουν μαμάδες. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα, τη λέω γιατί το έχω ζήσει και το έχω δει. Στο Σύλλογο Ποντίων έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε βρει μια άλλη μικρότερη αίθουσα για τα παιδιά, γιατί έχει μεγαλώσει τόσο πολύ αυτή η ωραία οικογένεια, εγώ έτσι τη λέω, που δεν χωράνε. Και επίσης ξέρω για το Σύλλογο Υπηρωτών ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο που η αίθουσα δεν τους καλύπτει. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Τώρα που το θέμισες, έχουμε και εμείς για τις μαμάδες. Πέρσι είχαμε ζούμπα, φέτος έχουμε λάτι.
Είδες που στα βγάζω ένα-ένα. Ναι. Είπες μαμάδες και τις δικές μας μαμάδες. Λοιπόν, πρόσφατα είχε ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο και πήρανε συνεντεύξεις για το πιο δύσκολο επάγγελμα. Ζητάγανε πολλές ώρες δουλειάς, να ξέρεις ιατρική, να ξέρεις γεωγραφία, να ξέρεις από μαγειρική, να ξέρεις. Λέει, καλά λέει και δεν έχει κανένα διάλειμμα, δεν ξέρουμε, ανάλογα αν προλαβαίνει ο συνεργάτης σας, τους έλεγε. Λέει, μα τι δουλειά είναι αυτή, λέει, και θα καθόμαστε, δεν ξέρουμε, δεν νομίζουμε να καθόμαστε. Και πόσες ώρες, μπορεί να είναι και 24 ώρες. Και γενικά λέει, δεν θα πληρώνεστε, λέει, αποκλείται. Λέει, μα τέλος πάντων, τι επάγγελμα αυτό, οι μαμάδες. Υπερτιμημένος. Υπάρχουν και οι παπάδες που κάνουν τα ίδια, έτσι να τα λέμε. Να τα πούμε, εγώ απλώς λέω ότι έλεγε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Εμείς θέλω, είναι πρόσκληση. Θέλω να πω στους φίλους ακροατές να δώσουν λίγο από το χρόνο τους για τον συνάνθρωπό τους και στις 3 Μαΐου το Σάββατο, 9 με 1, να πάνε, έστω και ας μην μπορούν, αλλά να παροτρύνουν φίλους, να πάνε παρέα, να παροτρύνουν φίλους ή και οι ίδιοι, να δώσουν λίγο από τον χρόνο τους δίνοντας αίμα για τον συνάνθρωπό τους. Θέλω να πω καλή επιτυχία στον Νίκο Καραϊδή στις επικείμενες εκλογές. Κάθε επιτυχία. Ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία στο νέο έργο που έρχεται, το συγγραφικό. Και ό,τι καλύτερο. Και πάλι σας ευχαριστώ. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη. Θα είμαστε πάλι μαζί εδώ στις επάλξεις. Σας ετοιμάζουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο και καινούριο. Καλό σας βράδυ.